Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, ο οποίος η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Το στάδιο αυτό, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο, σίγουρα προσφέρεται για μεγάλα παιχνίδια. Πάμε. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει μία σέντρα. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Με καλές προϋποθέσεις από το σούτ. Αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο. Έπιασε γεμάτο σούτ. Ήταν καλή προσπάθεια. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Πλάγιο. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Δεν βλέπουμε να έχει κάποιο στήριγμα εδώ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Αν και οι δύο ομάδες αναζητούν τον γκολ, ακόμα δεν τα έχουν καταφέρει. Τη στέλνει μακριά. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Για πολύ λίγο δεν τα κατάφερε. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Κλέβει την μπάλα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω.
Σεντράρει προς την καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Το σφύριγμα του διαιτή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Και οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με πολύ τροφή για σκέψη. Δεν έκαναν κάτι πολύ άσχημα, αλλά ούτε και πολύ καλά. Και είναι το τέλος του ημιχρόνου σε ένα μάτς με καλό ρυθμό και με πολύ ενδιαφέρον. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. 0-0 το πρώτο ημίχρονο και έτοιμη για το δεύτερο. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Με αυτή την παγκλωτσά είναι δύναμη του Το πέτυχε! Με αυτό το γρήγορο γκολ παίρνει άλλη τροπή το παιχνίδι. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Ένα 1-0 το σκορ και το παιχνίδι θα πάρει άλλη τροπή τώρα. Η ανάπαυλα ήταν ευεργετική για την ομάδα. Μπήκαν μέσα με αποφασιστικότητα και αυτό αποτυπώνεται πλέον και στον πίνακα του σκορ. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Δεν καταφέρει να διώξει όπως θα ήθελε. Προχωράει μόνος του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κρατάει χαμηλά την μπάλα εδώ. Τη στέλνει μακριά. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Ξεκινάει η κόντρα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Εδώ τον νίκησε κατά κράτος. Μπράβο του. Να τι πρέπει να κάνουν στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Ναι, όντως. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει και κάνει το σουτ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει το 2-0. Μα αυτό το γκολ θα το είχε σιγουρέψει τώρα. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Πιστεύω πως ο ρέφερι τώρα θα δώσει το OK για να γίνει αυτή η διπλή αλλαγή. Ναι, ένα γερό φρεσκάρισμα για την ομάδα. Προφανώς ο προπονητής ένιωσε την ανάγκη γι' αυτό. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Λίγο να ισοφαρίσει. Μάλλον βιάστηκε εδώ και χαράμισε μια καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει. Βέβαια, από εδώ πάνω όλα εύκολα μας φαίνονται.
Καλό διώξιμο. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Ω, υπάρχει σπρόξιμο και ένταση εκεί. Μπορεί και να βγάλουν ταξίφι στη συνέχεια. Χριστό, νομίζω εδώ χρειάζονται κρύο αίμα και πειθαρχία. Και όχι τέτοιες σπασμωδικές κινήσεις. Ναι, είναι απευθείας. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Προσπάθεια. Σουτάρει προς το τέρμα. Και σκόραρα. Απομένει πολύ λίγος χρόνος. Απόλυτη ισορροπία πλέον. Ο κόσμος κάνει τα πάντα για να δώσει φτερά στην ομάδα του. Για πες μας, Γιώργο, τι έχεις να πεις για αυτό το γκολ. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Βρισκόμαστε κοντά στην εκπνοή του αγώνα τώρα. Το μάτς είναι και πάλι στα ίσια. Ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Και εδώ τελειώνει η ισοπαλία. Ένας καταπληκτικός αγώνας χωρίς νικητήριο γκολ. Με πολύ πάθος και ενθουσιασμό για τους ουδέτερους θεατές. Για να είμαστε ειλικρινείς, όσο περνούσε η ώρα, τόσο οι δύο ομάδες φαίνονταν να στοχεύουν στη σιγουριά της ισοπαλίας. Οπότε τώρα λογικά θα πρέπει να είναι ευχαριστημένες και οι δύο. Και εδώ ολοκληρώνεται η απόψινή μας μετάδοση. Σε ευχαριστώ, Γιώργο Θαναελάκη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο παρά μόνο για να σας αποχαιρετήσουμε. Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ όλους.